ευχαριστήσω πολύ τη Δώρα που είναι μαζί μου για δεύτερη φορά και θα κάνω μια κουβέντα για το βιβλίο μου. Έχει γράψει και ένα πολύ ωραίο κείμενο. Χαίρομαι πολύ που είναι εδώ και θέλω να ευχαριστήσω και τις εκδόσεις Αρμός, γιατί το να βγάζει κανείς μια συλλογή διηγημάτων στην εποχή μας είναι μεγάλο ρίσκο. Ο κόσμος δεν διαβάζει πολλές συλλογές διηγημάτων, δεν διαβάζει πολλή ποίηση, τα ξέρουμε αυτά. Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε από τη Δώρα που θα κάνει κάποιες ερωτήσεις και σιγά σιγά θα ζεσταθεί πιστεύω η συζήτηση. Η Δώρα, ευχαριστώ. Καλημέρα και από μένα. Όντως, επειδή και εγώ είμαι διηγηματογράφος, ειδικά παλαιότερα ήταν ακόμα πιο δύσκολο να εκδώσει κανείς διηγήματα. Μόλις ότι το είδος στην Ελλάδα έχει πολύ καλούς εκπροσώπους, πολύ καλούς συγγραφείς. Και κάποιοι λένε ότι οι Έλληνες γράφουν κυρίως καλό διήγημα και καλή ποίηση και όχι τόσο καλό μυθιστόρημα. Εγώ δεν το πιστεύω. Γιατί εδώ έχουμε μια περίπτωση μιας συγγραφέως η οποία γράφει και μυθιστορήματα, 4 μυθιστορήματα στο ενεργητικό της και 2 συλλογές διηγημάτων. Αυτή είναι η δεύτερη. Η πρώτη πήρε πολύ καλές κριτικές, οι μεσημβρινές συνευρέσεις. Και ήθελα να τη ρωτήσω γενικότερα, γιατί βλέπω ότι επανέρχονται κάποια βασικά θέματα στην λογοτεχνία της, είτε στη μορφή του διηγήματος, είτε στη μορφή του μυθιστορήματος. Ποιοι θεωρεί ότι είναι οι βασικοί θεματικοί άξονες των βιβλίων της? Ναι, είναι αλήθεια ότι με ενδιαφέρουν ιδιαίτερα κάποια θέματα. Ένα από αυτά είναι η φθορά. Και στα προηγούμενα βιβλία μου έχω ασχοληθεί με αυτό και σε αυτό σε μικρότερο βαθμό με μία μόνο ιστορία, την ομότιτλη, τα κορίτσια που γελούν. Και άλλα θέματα όπως είναι το πένθος ή ταυτότητα, όπως εκδηλώνεται και μέσα από το διήγημα «Το δείπνο», όπου παρουσιάζω μία Ελληνίδα νεομετανάστρια στη Δανία και τα προβλήματα που αντιμετωπίζει εκεί. Η ταυτότητα σε όλες τις εκφάνσεις της, θα έλεγα, είτε είναι σεξουαλική ταυτότητα, είτε είναι κοινωνική, επαγγελματική, προσωπική ταυτότητα. Και μου αρέσει συνήθως να ξεκινάω από έναν χαρακτήρα και να χτίζω αυτόν τον χαρακτήρα. Ξέρω ότι πολλοί συγγραφείς, χωρίς να υπάρχει σωστό και λάθος, ξεκινάνε αντίστροφα από το ιστορικό πλαίσιο ή από το θέμα το οποίο θέλουν να αγγίξουν. Αν, ας πούμε, θέλουν να γράψουν για τη Χρυσή Αυγή, ξεκινούν κάνοντας έρευνα γι' αυτό, παράδειγμα. Εγώ ξεκινώ διαφορετικά από έναν χαρακτήρα, τον παρακολουθώ, σκέφτομαι πάρα πολύ γι' αυτό τον χαρακτήρα, πώς θα μπορούσε να είναι, τι θα μπορούσε να κάνει, πώς είναι ο άνθρωπος αυτός στην προσωπική του ζωή, στην επαγγελματική, στην ερωτική, ποια είναι τα κίνητρα που υποκινούν τις πράξεις του. Κυρίως με ενδιαφέρει αυτό πάρα πολύ. Νομίζω ότι το έχουν επισημάνει και οι κριτικοί αυτό, ότι είναι κάτι που με ενδιαφέρει. Αλλά το καλό σε αυτό το βιβλίο, ίσως και στα προηγούμενα, είναι ότι από ό,τι γράφουν οι κριτικοί, έχω πετύχει να έχει και αρκετή δράση. Να υπάρχει δηλαδή suspense, τουλάχιστον σε κάποιες από τις ιστορίες, και να λένε όλοι τι θα γίνει στη συνέχεια, όπως είναι το τέλειο σχέδιο, η Βοστόνη κτλ. Δεν μένω δηλαδή εκεί να περιγράφω απλά έναν καλό χαρακτήρα και να υπάρχει μια υποτυπώδης πλοκή. Προσπαθώ και η πλοκή μου να ακολουθεί έναν χαρακτήρα που θεωρώ εγώ ότι έχει ενδιαφέρον. Ίσως έχει να κάνει και με την εργασία μου, ως ψυχολόγος αυτό, ότι μου αρέσει πάρα πολύ να αναλύω τα πράγματα και σε κάποιους αρέσει αυτό, ίσως σε κάποιους δεν αρέσει. Πάνω σε αυτό ήθελα να ρωτήσω βέβαια, αλλά είναι μια ερώτηση που θα κάνω και αργότερα. Βλέπω ότι οι ήρωές σου κινούνται όχι μόνο στα στενά πλαίσια της Ελλάδας, αλλά είναι διεθνής. Πρόκειται ίσως για μια λογοτεχνία κοσμοπολίτικη και αυτό είναι η επιτυχία τους, που κινείται με πολύ μεγάλη άνεση μέσα στο χώρο, είτε είναι η Βοστόνη, όπως το ομότιτλο «Δίγημα Παύλα Ανδέλα» που είναι εκτεταμένο, είτε είναι το «Δείπνο» στην Κοπενχάγη. Έχεις μία άνεση σε αυτό. Νομίζω ότι έχεις ταξιδέψει πολύ, έχεις εργαστεί στο εξωτερικό, ταξιδεύεις και λόγω και του συζύγου σου, αλλά και προσωπικά εσύ. Ζεις τις πόλεις τις οποίες περιγράφεις, αυτό φαίνεται. Υπάρχει δηλαδή μία ροή και μία περιγραφή που δεν ξενίζει τον αναγνώστη, δεν τη βλέπει με τα μάτια του Έλληνα συγγραφέα, αλλά ενός συγγραφέα διεθνούς, ας πούμε, εμβέλειας, και αυτό είναι μια επιτυχία. Ήθελα να σε ρωτήσω σε σχέση με την κρίση, γιατί αυτή την εποχή όλοι, από τότε που ξεκίνησε, από το 10 και μετά, βέβαια είχαμε και προγενέστερα βιβλία για την κρίση, αλλά από το βιβλίο του Οικονόμου, του Γιώργου Οικονόμου, το «Κάτι θα γίνει να δεις», που πήρε και το κρατικό βραβείο διηγήματος, έχουμε μία στροφή εντατική σε θέματα κρίσης, πλέον οικονομικής κρίσης στην Ελλάδα.
Ήθελα να ρωτήσω πώς τοποθετείσαι εσύ, αν θα σε κατηγορούσε κάποιος ότι δεν ακουμπάς την κρίση, είναι περισσότερο κοσμοπολίτικη και αστική η λογοτεχνία σου ή σε απασχολεί αυτό και πώς, και ειδικά εδώ στα διηγήματά σου. Θα έλεγα ότι οι ήρωες όλων των βιβλίων μου, όχι μόνο αυτής της συλλογής, τα κόριτσια που γελούν, είναι ήρωες που βρίσκονται σε κρίση. Σε κατάσταση κρίσης. Είτε αυτή είναι προσωπική, είτε είναι οικονομική, είτε εντάσσεται μέσα σε ένα ευρύτερο κοινωνικό πλαίσιο. Και γι' αυτό και έχουν ενδιαφέρον. Έτσι. Από την άλλη, δεν θεωρώ ότι είναι απαραίτητο, επειδή τώρα βρισκόμαστε σε κρίση, αν αυτό δεν ταιριάζει σε κάποιον συγγραφέα, να προσπαθεί οπωσδήποτε να αναλύσει με έναν τρόπο που ταιριάζει περισσότερο σε κοινωνιολογική έρευνα το τι έχει συμβεί, είτε με το προσφυγικό, είτε σε άλλα θέματα. Μέσα στο βιβλίο μου, βέβαια, υπάρχουν. Έχουμε ένα δίηγημα που εκτυλίσσεται σε ένα προσφυγικό στρατόπεδο. Και αυτό εκεί έχω αντλήσει τις προσωπικές εμπειρίες μου από τη δουλειά που είχα κάνει εγώ στη Λέρο με διασώστες του Βρετανικού Ναυτικού. Έτσι είχα προσφέρει ομαδική ψυχοθεραπεία σε αυτούς. Έχουμε επίσης τη Λίδα, την νεομετανάστρια, η οποία αναγκάζεται να εγκαταλείψει την πατρίδα της και προσπαθεί, έχοντας περάσει τα 30, που είναι πολύ δύσκολο, να ενσωματωθεί σε μια χώρα όπως είναι η Δανία, και δεν είναι καθόλου εύκολο για έναν Έλληνα να ενσωματωθεί σε μια χώρα του Βορρά, Σκανδιναβική. Υπάρχουν δηλαδή και όλα αυτά τα στοιχεία, αλλά εγώ θεωρώ ότι ακόμα και ένας άνθρωπος που ζει έναν πολύ δύσκολο έρωτα, για παράδειγμα, είναι ένας άνθρωπος που βρίσκεται σε κρίση. Και πάρα πολλές φορές όλα αυτά δένουν κιόλας μεταξύ τους. Θέλω να πω ότι υπάρχει η εντύπωση ότι οι ξένοι, οι Γερμανοί, οι Άγγλοι, δεν ενδιαφέρονται τόσο πολύ για την ελληνική λογοτεχνία, εκτός κι αν ασχολείται με την κρίση. Ότι θέλουν μέσα από τη λογοτεχνία να καλύψουν κάποιο κενό και να καταλάβουν τι έχει συμβεί στην Ελλάδα. Κάποιο κενό που ίσως δεν καλύπτει η ιστορία ή η βιβλία με πολιτικό ή κοινωνικό περιεχόμενο. Σίγουρα το βιβλίο του Οικονόμου είναι ένα πολύ καλό βιβλίο, το έχω διαβάσει, αλλά δεν είμαι σίγουρη αν θα το πρόσεχαν κι αυτό σε αυτό το βαθμό, αν το κεντρικό του θέμα, ο κεντρικός άξονας δεν ήταν η οικονομική κρίση. Και τελειώνοντας, θέλω να πω κάτι για αυτά που είπε στην αρχή. Για το γεγονός ότι οι ήρωές μου κινούνται σε κάποιες χώρες και δεν μένουν απαραίτητα μόνο στην Ελλάδα. Αυτό σίγουρα το κάνω με μεγάλη φυσικότητα και δεν είναι χώρες τις οποίες έχω απλώς επισκεφτεί κάποιες φορές. Είναι χώρες στις οποίες έχω ζήσει ένα μεγαλύτερο ή μικρότερο διάστημα της ζωής μου, όπως η Αμερική, όπως η Αγγλία και η Δανία σε μικρότερο βαθμό. Δεν αισθάνομαι δηλαδή ότι αν ταξιδέψει κανείς πάρα πολλές φορές, τουλάχιστον αυτό δεν συμβαίνει με μένα, σε ένα νησί ή σε μια άλλη χώρα, μπορεί απαραίτητα να καταλάβει πώς λειτουργούν τα πράγματα εκεί και να γράψει ένα αξιόπιστο διήγημα. Οπότε όλοι αυτοί είναι χώροι στους οποίους έχω ζήσει, αντλώ και από τις προσωπικές μου εμπειρίες και από την παρατήρηση που έχω κάνει εκεί και νομίζω ότι το κάνω με μεγάλη φυσικότητα. Δεν αισθάνομαι δηλαδή ότι κάποιος. Δηλαδή θα ήταν μεγάλη χαρά αν κάποτε έλεγαν για μένα ότι είμαι μια Ευρωπαία συγγραφέας και όχι Ελληνίδα. Ίσως κάποτε γίνει. Εγώ αυτή την ταυτότητα θα έβαζα στον εαυτό μου, όπως και σε αρκετούς άλλους Έλληνες. Σίγουρα δεν είμαι η μόνη. Ναι, με την έννοια του τοπικού, δηλαδή, ότι δεν περιορίζει το θέμα σου και τους ήρωές σου στο γίγνεσθε το ιστορικό της Ελλάδας. Η θητεία σου στο μυθιστόρημα σε επηρέασε ως προς την τεχνική των διηγημάτων, γιατί βλέπουμε, και αυτό είναι από τα πολύ θετικά της συλλογής, υπάρχει μια τεχνική αρτιότητα στα διηγήματα, υπάρχουν χαρακτήρες δομημένοι σε βάθος. Περιγραφή ψυχολογική των ηρώων, υπάρχει ένα πλαίσιο περιγραφικό, ιστορικό κτλ. Το οποίο είναι και αυτό μου θυμίζει την αγγλοσαξονική, ας πούμε, γραφή. Στην Ελλάδα λίγο πάσχουμε από αυτό, δηλαδή δεν κοιτούμε την τεχνική, ενώ τεχνικά τα δικά σου διηγήματα είναι πολύ καλά, δεν είναι σύντομα. Είναι διηγήματα καθαρό αίμα, γιατί υπάρχει και αυτή η τάση πλέον στην Ελλάδα με τα μικροδιηγήματα ή τα διηγήματα τα αυτοβιογραφικά, που είναι μια τάση εξελισσόμενη και αναπτυσσόμενη. Βλέπουμε να εκδίδονται και φέτος τέτοιου είδους συλλογές που αποκαλούνται διηγήματα, εγώ δεν τα θεωρώ διηγήματα. Η θητεία σου λοιπόν στο μυθιστόρημα σε επηρέασε, η επιστροφή τώρα, δεν ξέρω τι γράφεις αυτή την περίοδο, από το διήγημα στο μυθιστόρημα, δηλαδή το ένα είδος μπολιάζει το άλλο, γιατί μιλούμε για δύο διαφορετικές τεχνικές και είδη.
όπως είπα και πριν, εγώ δίνω το βάρος στους χαρακτήρες, στην ανάπτυξη των χαρακτήρων και στο να ασχοληθώ με τα κίνητρα. Οπότε είναι ένα στοίχημα αυτό να το κάνω σε ένα μυθιστόρημα ή σε μια νουβέλα ή και σε ένα σύντομο διήγημα. Από τη στιγμή που αυτό είναι, εκεί πέφτει το κέντρο βάρους για μένα, νομίζω ότι είναι πιο εύκολο να κινηθώ και να αναπτύξω αυτό που θέλω να κάνω, παρουσιάζοντας συνήθως έναν άνθρωπο μέσα από μια-δύο-τρεις διαφορετικές οπτικές ή ένα θέμα. Όπως συμβαίνει με την θερμοκοιτίδα. Θέλω να μιλήσω για το προσφυγικό, αλλά ο κεντρικός ήρωάς μου δεν είναι κάποιος πρόσφυγας, είναι μια ψυχολόγος, είναι μια γυναίκα η οποία ζει στη Λέρο και έχει τα δικά της θέματα και προβλήματα. Υπάρχουν και οι άνθρωποι στο ψυχιατρίο, οι τρόφιμοι στο ψυχιατρίο. Κινούμε δηλαδή σε διαφορετικούς χώρους, προσπαθώντας, επιδιώκοντας να έχω διαφορετικές οπτικές. Οπότε νομίζω αυτό είναι το βασικό που κάνω. Δηλαδή, εφόσον με ενδιαφέρουν τόσο πολλοί χαρακτήρες, πιστεύω ότι αυτό μπορεί κάποιος να το πετύχει με την εξάσκηση φυσικά, είτε σε ένα έργο μεγάλης έκτασης, είτε και σε ένα έργο μικρότερης έκτασης. Να καταφέρει να δώσει πάρα πολλά για τους χαρακτήρες τους οποίους πραγματεύεται. Τη μερίδα του Λέοντος, φυσικά στα διήγηματα αυτά, έχουν οι γυναίκες. Μιλάς για γυναίκες διαφόρων ηλικιών, οικονομικής επιφάνειας, και ταξικής και κοινωνικής. Ακόμα όμως και στα δύο οδηγήματα που δεν, οι ήρωες είναι άντρες, νομίζω ότι η γυναική παρουσία παίζει έναν ρόλο ουσιαστικό στη συγκρότηση της ταυτότητας. Σε ενδιαφέρει να μιλήσεις για τη γυναίκα του σήμερα και όχι μόνο μυθοπλαστικά. Η δουλειά μου νομίζω έχει να κάνει με τη γυναίκα του σήμερα, γιατί και η διδακτορική εργασία μου ασχολείται με την γυναικεία ταυτότητα κατά τη διάρκεια της μέσης ηλικίας και στο γραφείο μου δέχομαι πάρα πολλές γυναίκες. Όσο ζούσα στην Αγγλία είχα ασχοληθεί και με το φεμινιστικό counseling, γιατί εκεί υπήρχε, στην Ελλάδα είναι κάτι που ακόμα δεν έχουμε ανακαλύψει και ίσως ποτέ δεν γίνει. Οπότε σίγουρα ασχολούμαι πάρα πολύ με τις γυναίκες. Αυτό που θέλω εγώ είναι να ασχοληθώ ακόμα περισσότερο με τους άντρες στα βιβλία μου. Και όπως βλέπεις τώρα το κάνω και στη Βοστόν και σε κάποια άλλη και στα ιστορήματα. Γιατί αυτό είναι και μεγαλύτερο και ένα στίχημα που αν το κερδίσει ο συγγραφέας να γράψει πολύ πιστικά η γυναίκα και τον άντρα και το αντίστροφο, νιώθει και μεγαλύτερη ικανοποίηση. Δηλαδή, εμένα μου δίνει μεγάλη χαρά όταν κάποιοι άντρες με πλησιάζουν και μου λένε πω, πω, τα έχω περάσει κι εγώ αυτά που ζει ο Σπύρος στη Βοστόνη. Έχει τύχει και με κάποια μυθιστορήματά μου. Ή είναι τέλειο, είναι α, ναι, ξέρεις κάποιον που ζει έτσι. Και εγώ σκέφτομαι, εντάξει, είναι, λειτουργεί η ενσυναίσθηση όπως σε όλους τους συγγραφείς φυσικά, η παρατήρηση και πολλά άλλα πράγματα. Έχουμε δει στο, έχω διαβάζοντας το βιβλίο, είδα ότι δεν είναι μόνο μια ψυχογράφηση των ηρώων, αλλά είναι αυτό που παρατήρησα εγώ και που είναι αρετή, το να έχεις ενδιαφέρον για το παρακάτω, να είναι δηλαδή page turner ένα βιβλίο, είτε είναι μυθιστόρημα, συνήθως για τους μυθιστοριογράφους το λένε αυτό, είτε είναι διήγημα. Υπάρχουν στοιχεία ψυχολογικού θρίλερ στο ένα τέλειο σχέδιο, στο δείπνο. Υπάρχει μια ψυχογράφηση του εσωτερικού τοπίου στα υπόλοιπα διηγήματα. Μου έχεις απαντήσει, νομίζω, δύο-τρεις φορές το ανέφερες ήδη. Η επαγγελματική και επιστημονική σου ιδιότητα υποθέτω ότι επηρέασε τη γραφή σου. Σε βοηθάει σε αυτό το πράγμα, στην βαθύτερη ψυχογράφηση και κατανόηση του ανθρώπου και στη συνέχεια στη μυθοπλαστική του αποτύπωση. Οπότε λίγο την απάντηση την έχεις δώσει, αλλά αν θέλεις να μου πεις κάτι περαιτέρω, ναι, πολύ θα το ήθελα. Θα ήθελα να κάνω ένα άλλο σχόλιο. Παρατήρησες πάρα πολύ εύστοχα και δεν το παρατηρούν όλοι αυτό οι κριτικοί, ότι ασχολούμαι και με τις κοινωνικές τάξεις στα βιβλία μου. Έχει μεγάλη σημασία για μένα αυτή η διάσταση και δεν μπορούμε να την παραβλέπουμε, είτε γνωρίζουμε και συζητάμε κάποιον, είτε έρχεται στο γραφείο μας, ειδικά αν είναι κανείς ψυχολόγος, αλλά και στα βιβλία. Αυτό νομίζω ότι έχω προσπαθήσει να το κάνω σε όλες τις ιστορίες μου και στο τέλειο σχέδιο, που βλέπω μια γυναίκα εύπορη της μεσαίας τάξης, φιλόλογο. Ικανοποιημένη υποτίθεται από τη ζωή της, η οποία έχει βάλει στο μάτι μια πολύ νεότερη γυναίκα που είναι μια απλή πολίτρια, ένα νέο όμορφο κορίτσι που θεωρεί όμως λανθασμένο ότι είναι κάποιο άτομο κατώτερό της.
έτσι, με διάφορους τρόπους και για διάφορους λόγους, πνευματικά, κοινωνικά, και υπάρχει και στις άλλες ιστορίες μου. Αυτό νομίζω είναι εμφανές και στο δείπνο, και εκεί βλέπουμε αυτές τις διαφορές ανάμεσα στους Δανούς, οι οποίοι είναι και Δανοί της ανώτερης τάξης, και στην Ελληνίδα, που είναι από μια μικροαστική οικογένεια. Και κάποιες φορές αυτές οι διαφορές δεν γεφυρώνονται είτε στους αληθινούς ήρωες ή στους χάρτινους ήρωες. Και νομίζω ότι πρέπει να τονίζουμε πάντα, όταν μιλάμε δηλαδή για μια γυναίκα, για ποια γυναίκα μιλάμε, ποια είναι η ηλικία αυτής της γυναίκας, από ποιο χώρο προέρχεται, ποια είναι η κοινωνική της τάξη, γιατί κάνει όλα αυτά που κάνει και πώς συνδέονται όλα αυτά με την καταγωγή της και με το παρελθόν της. Έχουμε και τον κύριο Μπούρα, βλέπω, μαζί μας, που μόλις ήρθε. Αφού τελειώσει η Δώρα με τις ερωτήσεις, θα ήθελα να κάνετε κι εσείς κάποιο σχόλιο, γιατί έχετε γράψει κριτική για το βιβλίο. Ευχαριστώ. Οι γυναίκες λοιπόν που παλεύουν για την αυτοπραγμάτωση, την αποδοχή, αλλά και την επιβίωση. Η πόλη, το στρατόπεδο προσφύγων στη Λέρο, η πόλη στην Αθήνα, η πόλη στην Κοπενχάγη, η έμφυλη βία, ακόμα και σε πόλεις ή κοινωνίες όπως είναι η κοινωνία της Δανίας, η αναπόδραστη φθορά, η μοναξιά. Τελικά τα κορίτσια σας γελούνε, έχουν πάψει να γελούν, γέλασαν ποτέ ανέμελα? Νομίζω ότι τα κορίτσια μου γελούσαν και χαμογελούσαν όταν δεν είχαν ακόμη συνειδητοποιήσει πώς ακριβώς λειτουργούν τα πράγματα και πώς είναι ο κόσμος. Έτσι, όπως γελάμε όλα τα κορίτσια όταν είμαστε πολύ νεαρά, γιατί μας ζητούν κιόλας να χαμογελάμε, ενώ οι άντρες δεν έχουν και αυτό το βάρος, μπορούν πιο εύκολα να είναι ειλικρινείς με αυτό που είναι. Εμείς πρέπει πάντα να είμαστε πιο χαριτωμένες, έτσι, πιο γλυκές. Μετά από μια ηλικία, νομίζω ότι μετά τα 40, τα κορίτσια σταματούν να γελάνε και αυτό είναι θετικό. Δεν είναι κάτι αρνητικό και αρχίζουν να κάνουν άλλα πράγματα, αντί να προσπαθούν να είναι αρεστά, δηλαδή, και να ικανοποιούν τους πάντες, στρέφονται προς τα μέσα και προσπαθούν να κάνουν πράγματα για τον εαυτό τους. Αλλά σίγουρα, αν κάποιος περιμένει ότι θα βρει ένα ελαφρύ βιβλίο που όλα είναι ευχάριστα και ανέμελα ή ερωτικά, νομίζω ότι αυτό δεν είναι το κατάλληλο βιβλίο. Ότι δεν χαμογελούν ούτε τα κορίτσια ούτε τα αγόρια που έχω στις ιστορίες μου. Και πολύ εύστοχη ερώτηση. Η Βοστόνη είναι λοιπόν ένα σύντομο campus novel. Έχει στοιχεία δηλαδή από αυτό το είδος, το υποείδος που δεν άνθησε ιδιαίτερα στην Ελλάδα, με μία-δύο εξαιρέσεις από ό,τι μπορώ να θυμηθώ εγώ. Έχεις σκεφτεί, έχει όλα τα χαρακτηριστικά και τις αρετές των διηγημάτων σου, είναι πιο εκτεταμένο, αναφέρεται σε πράγματα του Πανεπιστημίου, μαζί με όλα τα υπόλοιπα, της ταυτότητας του ήρωα, της σεξουαλικής, της σχέσης με τη μητέρα. Έχει σκεφτεί αυτό, ότι θα μπορούσε αυτό να γίνει ένα campus novel, αυθεντικό γνήσιο, ένα μυθιστόρημα δηλαδή, να το εξελίξεις περισσότερο? Το έχω σκεφτεί και κάπως έτσι είχα ξεκινήσει. Αλλά μετά θεώρησα ότι αν ήταν μικρότερης έκτασης, θα έβγαιναν πιο δυνατοί και οι ήρωές μου. Δεν ήθελα δηλαδή κάπου να κάνει κοιλιές. Θέλω να φτιάξω ήρωες που μπορεί να σοκάρουν, να ενοχλήσουν, να εντυπωσιάσουν. Θέλω να πιστεύω ότι το πέτυχα, γιατί νομίζω ότι είναι ένα από τα 2-3 που έχουν ξεχωρίσει στη συλλογή η Βοστόνη. Φοβήθηκα λοιπόν ότι αν η έκταση ήταν μεγαλύτερη, θα έχανε αυτό το δυναμισμό της η ιστορία και η πλοκή δεν θα ήταν τόσο σφιχτή. Και ένα τελευταίο σχόλιο, γιατί το ανέφερα βέβαια. Τι γνώμη έχεις για αυτά τη νέα τάση στην μυθιστοριογραφία της αυτοβιογραφίας, της αυτοβιογραφούμενης δηλαδή μυθιστορίας, με την Κάσκ, με τον Κνάουσγκορντ και άλλους, που αρχίζει να ξεχωρίζει στο εξωτερικό, μεταφράζονται εδώ στην Ελλάδα. Η Κάσκ ξεκίνησε να μεταφράζεται και ο Σωτήρης ο Σουλιώτης μεταφράζει τον Κνάουσγκορντ, κοινός φίλος και γνωστός, κοινός φίλος κυρίως δικός μας. Τι γνώμη έχεις για όλο αυτό? Πραγματικά είναι μια νέα τάση. Βλέπω ότι και Έλληνες συγγραφείς το κάνουν ήδη και θα συνεχίσουν να το κάνουν, πιστεύω, τα επόμενα χρόνια. Σε μυθιστόρημα υπάρχει η Αμάντα Μιχαλοπούλου που το κάνει με τον Μπαρόκ, είναι η πρώτη. Ναι, ξεκίνησε αυτή την τάση. Πιστεύω ότι είναι ένα είδος δύσκολο να πετύχει και να ικανοποιήσει τον αναγνώστη. Ότι πέρα δηλαδή από την αρχική περιέργεια που έχουμε εμείς οι συγγραφείς για το πώς κατασκευάζει αυτό το είδος το μυθιστόρημα ένας άλλος συγγραφέας, τι κρύβει από τη ζωή του, τι παρουσιάζει, τι τεχνικές χρησιμοποιεί, μου φαίνεται πάρα πολύ δύσκολο ο μέσος αναγνώστης που αγαπά τη λογοτεχνία, αλλά που δεν είναι ειδικός και δεν έχει λόγους, να νιώθει
δώσει μια ιδιαίτερη έλξη από αυτού του είδους τα μυθιστορήματα. Εγώ θα μου πεις, μα η επιτυχία όμως του Knausgård είναι συνταρακτική. Εντάξει, μιλάμε για Σκανδιναβία, ίσως είναι διαφορετική η κατάσταση εκεί. Δεν ξέρω κατά πόσον θα ενδιαφέρονταν ο Έλληνας αναγνώστης να δει και άλλους συγγραφείς πέρα από τη Μιχαλοπούλου, η οποία το έχει πετύχει αυτό που κάνει, να κάνουν το ίδιο πράγμα. Ίσως γιατί λέμε ότι ο συγγραφέας πρέπει να πεθάνει και εδώ ίσα ίσα όχι μόνο ανασταίνεται αλλά μπαίνει και στο συγγραφικό εργαστήρι του, δεν έχω διαβάσει τη Μιχαλοπούλου, αλλά μπαίνει και σε αυτή την λογική του ότι εγώ τώρα αφηγούμε τη ζωή μου, κατά πόσο αυτό βέβαια ήδη όταν αφηγείσαι ξεκινάει η μυθοπλασία. Δηλαδή ήδη δεν υπάρχει στην ουσία αυτοβιογραφία με την έννοια της ψυχρής καταγραφής ενός περιστατικού ή και της ζωής μας ακόμα. Αλλά ωστόσο είναι ένα δύσκολο στοίχημα και εγώ συμφωνώ ότι δεν είναι εύκολο να θέλξεις τον αναγνώστη να ασχοληθεί με αυτό το υποείδος της αυτοαναφορικότητας της γραφής, των συγγραφέων που μιλούν για τη συγγραφή, και για τη ζωή τους. Εγώ είμαι λίγο της παλαιάς σχολής ακόμα, ότι αυτό μπορεί να μπει και μπαίνει ως βιομετρικό υλικό, αλλά δεν θα με ενδιέφερε σε αυτή τη φάση να μάθω ή να μάθουν οι άλλοι για τη δική μου ζωή ή να μάθω εγώ για τη δική σου ζωή. Συμφωνώ και μου φαίνεται και αρκετά ναρκισιστικό. Δεν ξέρω αν θα με ενδιαφέρει και εμένα την ίδια να καθίσω να κάνω αυτό το πράγμα, να ασχοληθώ σε τέτοιο βαθμό με τον εαυτό μου. Ίσως αυτό μπορεί να το κάνει κανείς στην ψυχανάλυση κάπου αλλού, όχι απαραίτητα, ή θα πρέπει να έχει κανείς μια τόσο συναρπαστική ζωή, έτσι ώστε να ενδιαφέρει, ας πούμε. Εντάξει, εγώ δεν έχω ανακαλύψει την πενικυλίνη, δεν έχω κάνει κάτι τόσο συνταρακτικό, όταν είμαι αστροναύτης. Εντάξει, ποιος ο λόγος, ας πούμε, να απασχολήσω τον κόσμο με την καθημερινότητά μου, το κάθε μικρό, trivial, τετριμένο πράγμα που κάνω. Ενώ μπορώ να δημιουργήσω συναρπαστικούς ήρωες, ας πούμε, στα βιβλία μου. Εγώ τελείωσα με τις ερωτήσεις. Ευχαριστώ πολύ την Εύα, που έτσι με το βιβλίο της με έκανε να σκεφτώ διάφορα πράγματα και για μένα και για τη γραφή. Και να της ευχηθώ καλή επιτυχία και καλές αναγνώσεις και καλή συνέχεια στο έργο της. Νομίζω ότι έχει να διαβάσει κάποια αποσπάσματα από το έργο της. Και εγώ ευχαριστώ θερμά τη Δώρα Κασκάλη για αυτή τη συνομιλία και για το κείμενο που έχει γράψει για το βιβλίο μου. Θα ήθελα να ρωτήσω αν υπάρχει κάποιος από το κοινό, ίσως ο κύριος Μπούρες, ο κριτικός, που θέλει να κάνει κάποιο σχόλιο πριν διαβάσω ένα απόσπασμα. Καλώς ήρθατε, κύριε Κωνσταντίνε Μπούρ. Συγγνώμη που άργησα, αλλά ήμουν σε άλλη εκδήλωση. Εγώ διάβασα και αυτό το βιβλίο της Σέβαστά μου, που την παρακολουθώ με την καλή έννοια από την αρχή. Γιατί έχει μία σημαντική ιδιαιτερότητα. Δεν λογοτεχνίζει, δεν φιλολογίζει, δεν βάζει άπειρα επίθετα, επιρρήματα, δευτερεύουσες προτάσεις. Είναι μία δραματική γραφή. Είναι υποκείμενο, ρήμα, αντικείμενο και περνάμε στην ουσία του εσωτερικού κόσμου. Είναι εσωτερικά τοπία αυτά, δεν είναι campus novel. Δεν είναι ούτε αυτοβιογραφία, γιατί όπως είπε πρέπει να είσαι ή serial killer ή αστροναύτης για να έχει ενδιαφέρον η ζωή σου. Δόξα τω Θεώ δεν είμαστε ούτε το ένα ούτε το άλλο. Επομένως, κάθε τι είναι αφήγηση, όπως κάθε τι είναι θέατρο. Όταν βγαίνουμε από το σπίτι μας το πρωί ή από το ξενοδοχείο μας εδώ, ήδη έχουμε φτιάξει τον εαυτό μας ως αφήγημα. Τον έχουμε ντύσει, τον έχουμε βάψει, τον έχουμε χτενίσει. Με τον ίδιο τρόπο, όσο και να υπάρχει σκανδαλοθυρική περιέργεια του αναγνώστη, που είναι συνδημιουργός σε αυτό που τυπώνεται, ας πούμε, για το τυπωμένο βιβλίο, δεν ανοιχνεύουμε τα δυσδιάκριτα όρια μεταξύ βιογραφίας και μυθοπλασίας για τον απλούστατο λόγο ότι δεν υπάρχουν. Αν κάποιος έχει κάνει ένορκο σε κακουριωδική όπως έχω κάνει εγώ, σε πασίγνωστες υποθέσεις όπως η λεωφοριοπειρατεία της Ολυμπιάδας που το είδαμε όλοι στις ειδήσεις και ακούς τι λένε οι αυτόπτες μάρτυρες, καταλαβαίνεις ότι ο καθένας έχει ζήσει ένα άλλο μυθιστόρημα στο μυαλό του. Επομένως, η σύγχρονη μυθιστοριογραφία για να επιβιώσει στον 21ο αιώνα ή θα πάει πάρα πολύ βαθιά μέσα του, όπου δεν θα ανακαλύψει την πυρίτιδα ούτε κάτι καινούριο, αλλά την πανανθρώπινη ψυχή. Ο Στρίμπερκ έλεγε στο νεκροκρέβατό του «Δεν υπάρχει τίποτα προσωπικό, ειδικά τα προσωπικά, γιατί προέρχονται από την αλληλεπίδρασή μας με τους άλλους ανθρώπους, με την κοινωνία και με το σύμπαν. Άρα τι είναι προσωπικό? Ζούμε σε μία γυάλα, δεν επικοινωνούμε με κανέναν και κατεβάζουμε ιδέες από τον ουρανό?
Είμαστε ανάμεσα σε χιλιάδες ανθρώπους. Ο εγκέφαλος κατακλείζεται από σήματα. Άλλα τα επεξεργάζεται, άλλα τα αποθηκεύει, άλλα τα πετάει. Επομένως, τι είναι το προσωπικό, ούτε καν αυτό που λέμε προσωπική στιγμή, γιατί στον έρωτα είμαστε τουλάχιστον τέσσερις. Εμείς, αυτό που νομίζουμε ότι είμαστε εμείς, αυτό που νομίζουμε ότι είναι ο άλλος, όχι, έξι είμαστε. Και άλλες τρεις από την άλλη πλευρά. Επομένως, τι είναι προσωπικό, τι είναι αυτοβιογραφία, όσο για τον περίφημο ναρκισισμό. Ναι, ο συγγραφέας αν δεν είναι νάρκισος δεν γράφει. Όπως ο ηθοποιός αν δεν θαυμάζει τον εαυτό του στον καθρέφτη δεν παίζει. Είναι μέρος του παιχνιδιού, είναι συστατικό της μαγειρικής. Αλλά μένουμε εκεί, λέμε θαυμάστε με, φτιάχνουμε ένα εκτόπλασμα του εαυτού μας που φυσικά είναι καλύτερο από αυτό που βλέπουμε εμείς στον καθρέφτη της ψυχής μας, και τελικά αυτό που μένει είναι η ανάγνωση και η δονή του αναγνώστη, η αισθητική δονή. Όσο λοιπόν για το συγκεκριμένο βιβλίο, σίγουρα η Εύα έχει καταφέρει κάτι και λόγω της formation professionnelle της και γιατί είναι αυτή που είναι, αυτό το χαρούμενο, εξωστρεφές, οξυδερκές πλάσμα που είναι σε όλα τα θέατρα, σε όλες τις εκδηλώσεις, που συναντιόμαστε ακριβώς επειδή είμαστε ίδιοι, ομοίως ομοίω ή πελάζει. Δεν μπορεί και να θέλει να γράψει κάτι προσωπικό, γιατί είναι το ένα χιλιοστό του χρόνου της το προσωπικό. Αναγκαστικά γράφει για τους άλλους. Επομένως, ο φόβος ή ο κίνδυνος του ναρκισισμού ελαχιστοποιείται και τίνει προς το μηδέν. Γιατί δεν είναι χαμένη σε ένα ορεινό ερημητήριο όπου να γράφει για τον εαυτό της και να σκάβει μέσα της. Σκάβει μέσα της, σκάβοντας μέσα στους άλλους ταυτόχρονα. Και αυτό ίσως είναι και το πιο αποτελεσματικό, γιατί οι άλλοι είναι ο καθρέφτης μας και τα βιβλία των άλλων είναι ο καθρέφτης μας. Γιατί αν δεν βρούμε κοινά σημεία, προσλαμβάνουσες, εικόνες, οικίες, φυσικά και δεν πατάμε, δεν μπορούμε. Βλέπουμε λέξεις τυπωμένες στο χαρτί και μετά από λίγο την προσοχή μας έλκει κάτι άλλο πιο δυνατό. Εκτιμώ την Εύα για τη γραφή της, γιατί αυτό που λέμε λογοτεχνικότητα εμφανίζεται εξ αντιθέτου. Είναι μία προσπάθεια υποσυνείδητη για τη μη λογοτεχνικότητα, για τη μη ωραιοποίηση. Δεν είναι ρομαντική η γραφή της, δεν είναι ιδεαλιστική, έχει στοιχεία του διαφωτισμού, αλλά είναι σίγουρα το μυθιστόρημα, και το λέω μυθιστόρημα με τη γενική έννοια, το αφήγημα, το πεζογράφημα, όπως το λέμε λογοτέχνημα, του 21ου αιώνα. Όλοι θα γράφουν σε λίγο έτσι. Γιατί αν δεν γράφουν έτσι, δεν θα τους διαβάζει κανείς μετά τις 300 πρώτες λέξεις. Και γι' αυτό, σαν κριτικός από την πρώτη φορά που διάβασα και εμφανίστηκε στην νεοελληνική λογοτεχνία η Εύα, ανακάλυψα ένα υγιές ταλέντο, και λέω υγιές γιατί δεν αυτοθαυμάζεται, έχει χιούμορ, αυτοσαρκάζεται, και πρέπει επιτέλους αυτό που λέμε εργοβιογραφία να είναι σημαντικό. Δεν μπορούμε να αποκόψουμε τον δημιουργό από το δημιούργημα και δεν πρέπει. Είναι μια σχηματική, μηχανιστική αντιμετώπιση του κειμένου. Το κείμενο δεν υπάρχει χωρίς τον δημιουργό του και ο δημιουργός χωρίς τα κείμενα δεν θα ήταν ο ίδιος. Άρα, σε επανέλθουμε σε μια επαναδιευθέτηση των πραγμάτων, να προσεγγίζουμε δηλαδή όχι τόσο με σκανδαλοθυρική περιέργεια τη ζωή του άλλου, γιατί όπως λέμε όλες μας οι ζωές όλων μας είναι μάλλον ρηχές, συνηθισμένες και καθημερινές, σπίτι δουλειά, δουλειά σπίτι, και να δούμε στο συλλογικό φαντασιακό που είναι τα διαμάντια και που είναι τα σκουπίδια. Μπορούμε να τα αναμίξουμε, αλλά πρέπει να ξέρουμε τι είναι το ένα και τι το άλλο. Και για μένα η γραφή της Εύας είναι διαμάτι. Αυτό έχω μόνο να πω. Ευχαριστώ πολύ που με ακούσατε. Ευχαριστώ θερμά, Κωνσταντίνε Μπούρας. Ευχαριστώ. Θέλω να ευχαριστήσω και εσάς που ήρθατε να ακούσετε σήμερα αυτή την κουβέντα και θα τελειώσω διαβάζοντας ένα μικρό απόσπασμα από το πρώτο διήγημα της συλλογής «Τα κόρτια του Γέλπου». Το διήγημα λέγεται «Ένα τέλειο σχέδιο». Ήξερε από παιδί ότι κάποια στιγμή θα το έκανε. Υπήρχε πάντα στο πίσω μέρος του μυαλού της ως ιδέα που κάποτε θα υλοποιηθεί όταν θα είχε την πείρα και την ψυχραιμία να την εκτελέσει. Ναι, ήταν σίγουρο πως θα ερχόταν η ώρα που θα διέπρατε φόνο, όπως συνηθίζουν να γράφουν τα αστυνομικά δελτία. Από τότε που θυμάται τον εαυτό της, ήθελε να σκοτώσει κάποιον, όπως άλλα κορίτσια θέλουν οπωσδήποτε να κάνουν έναν μεγαλειώδη γάμο ή το γύρο του κόσμου.
Δεν είχε σαφή εικόνα για το θύμα της, αν και κατά τη διάρκεια των 45 χρόνων της είχε γνωρίσει και συναναστραφεί αρκετά άτομα που θα άξιζαν να πεθάνουν με φρικτό τρόπο, λόγω του άθλιου χαρακτήρα τους, της πρόστιχης συμπεριφοράς ή της ακραίας ιδεολογίας τους, που οθούσε τους άλλους στο να καταστρέφουν τις ζωές τους. Δεν ήταν όμως αυτός ο λόγος που ήθελε να γίνει δολοφόνος. Δεν σκεφτόταν να βγάλει από τη μέση κάποιον που μισούσε ή κάποιον που την είχε πληγώσει. Απλώς επιθυμούσε να κάνει το τέλειο έγκλημα. Έναν φόνο που θα αποτελούσε άλυτο μυστήριο. Σημείο αναφοράς για τους εγκληματολόγους. Για να πετύχει κάτι τέτοιο, ήξερε πως το θύμα δεν έπρεπε να σχετίζεται άμεσα μαζί της, ότι δεν επιτρεπόταν να διατηρούν φιλικές ή επαγγελματικές σχέσεις. Θα ήταν μάλιστα καλύτερο να μην του συνδέει τίποτα που να μπορεί να ανιχνευθεί κατά τη διάρκεια της έρευνας και των ανακρίσεων, ώστε οι ειδικοί να μην καταφέρουν να την εντοπίσουν. Χωρίς κίνητρα, δύσκολο να τη συνδέσει κάποιος με το φωνικό. Το τελευταίο διάστημα ένιωθε πως πλησίαζε η ώρα να πραγματοποιήσει το όνειρό της. Είχε φτάσει η στιγμή να χρησιμοποιήσει τις γνώσεις και την εμπειρία της ηλικίας της, μα κυρίως την ευφυΐα της, μια ποιότητα για την οποία την εκθίαζαν από παιδί, χωρίς να νιώθει η ίδια ότι είχε να επιδείξει κάτι ιδιαίτερο που θα δικαίωνε τη φήμη της ως έξυπνης γυναίκας. Ναι, είχε καλούς βαθμούς στο πανεπιστήμιο. Έγινε μια εξαιρετική φιλόλογος, όπως έλεγαν όλοι. Και δούλευε χρόνια τώρα στο γνωστότερο ιδιωτικό της Αθήνας, έκανε με επιτυχία επιμέλειες, έβγαλε και μια ποιητική συλλογή που μπορεί να μην πούλησε πολλά αντίτυπα, αλλά τράβηξε την προσοχή των κριτικών και του πιστού κοινού, καθιερώθηκε τα τελευταία χρόνια και ως κριτικός λογοτεχνίας. Ωστόσο, το διαζύγιό της, οι αλλεπάλληλες αποτυχημένες σχέσεις με τους άντρες, η δύσκολη επαφή με τη μοναχοκόρη της, οι συχνές παρεξηγήσεις και οι καυγάδες με συναδέλφους έδειχναν ότι κάτι δεν πήγαινε καλά στην προσωπική της ζωή. Κάτι δεν λειτουργούσε σύμφωνα με το σχέδιο. Γιατί ναι, η Αλίκη είχε σχέδιο για τα πάντα, ακόμα και τα πιο μικρά, όπως θεωρούσε ότι όφιλε να κάνει κάθε άτομο που σέβεται τον εαυτό του. Προσπαθούσε μία και δύο και τρεις φορές να θέσει το σχέδιο σε εφαρμογή, να χειριστεί ανθρώπους και καταστάσεις, ώστε να πετύχει το επιθυμητό για την ίδια αποτέλεσμα. Και είναι αλήθεια πως τις περισσότερες φορές τα κατάφερνε. Μα υπήρχαν και αποτυχίες που για κάποιον ανεξήγητο λόγο πύκνωναν τα τελευταία χρόνια. Λες και είχε εξασθενήσει, αντί να ενταθεί, το ταλέντο της να διαβάζει ανθρώπους και καταστάσεις. Ευχαριστώ πάρα πολύ.